Παντούς ακολουθώ στη Βραζιλία. Ήρθα στη χώρα του Πελέ. Όλα τα βλέπω μπλε. Στη Βραζιλία ήρθα. Πού πάνε να πάρουμε να τους τραγιώνουμε. Στη Βραζιλία ήρθα. Ελλάδα σ' αγαπώ. Παντούς ακολουθώ στη Βραζιλία ήρθα. Στη Βραζιλία ήρθα. Ελλάδα σ' αγαπώ, παντού σ' ακολουθώ. Στη Βραζιλία ήρθα. Στη Βραζιλία ήρθα. Επόμενη στάση, Ρεσίφη. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3 Εγάλιου Δουκής Πλακεντίας. Προς εκεί παρακαλώ με το κενό μεταξύ Σερμού και Αποβάτρα. Σύνδεση με τραμ. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Καλό σας μεσημέρι, συγχαρητήρια. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι από τις στιγμές που δεν υπάρχουν λόγια. Δεν ξέρω, εδώ συνάδελφοι καλοί, αν παρακολουθήσατε στον αγώνα. Όλοι. Πολύ ωραίο. Δηλαδή ήταν για πρώτη φορά το 2016, έτσι. Και να πούμε ότι η νίκη είναι μεγαλύτερη, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι τους είχαν για outsider και τι ακούσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Για και να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, έτσι. Γιατί κάποιοι, επειδή παρακολουθούσαν τα social media, κάποιοι οι οποίοι τους βρίζανε την προηγούμενη εβδομάδα για τις self φωτογραφίες που βγάζανε 25χρονοι μαθητές. Γιατί είναι μαθητές, έτσι. Είναι πολύ καλοί στην. Αλλά είναι πιτσιρίκια, δεν είναι τώρα 40 χρόνια για να μην είναι. Γιώργο μου, οι πιτσιρικάδες βάζουν τα γκολ. Τους έχουμε ανάγκη δηλαδή. Τώρα ο Κατσουράνης και όλοι αυτοί δεν το συζητάω συγκλονιστική, αλλά το νέο αίμα το θέλουμε στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, όταν είδα τα δοκάρια, δηλαδή ήθελα να κοίτα, πετάνω. Η αλήθεια είναι, Χριστίνα μου, ότι μας είδε και λίγο ο διαιτητής, γιατί το πέναλτι που το πήραμε ήταν λίγο μούφα, ξέρεις, ήταν λίγο ελληνικό. Δεν θέλω κουβέντα για τον κόλ μας, εντάξει. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, το πήραμε τώρα. Ένα λεπτάκι, με τόσες ευκαιρίες που χάσαμε. Άδικο ήταν, πραγματικά. Τελειωμένο δηλαδή, γάμπα-γάμπα, δεν πιάνεται τώρα πέναλτι, αλλά τι να πει. Συγγνώμη, δεν πιάστηκε το πόδι του Σαμαρά στο πόδι του παιχτή. Τι λες τώρα. Χριστίνα μου τώρα, ήταν ένα ξόφαλτσο τέτοιο. Είχε απλωμένο το πόδι του ο τύπος. Είχε, ο αμυντικός. Αν μην το άπλωνε. Γραπώθηκε, γατζώθηκε πάνω το πόδι του Σαμαρά. Εντελώς. Τελείωσε. Τελείωσε, κύριε. Θα μπορούσε να σου πω ότι το ξύρισε λίγο, αλλά ήταν. Το αποτέλεσμα μετράει. Σπουδαίος. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Εγώ μόνη μου το ζούσα και πεταγόμουν σε τη γραφική. Αχ! Τι έπαθε. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έρπε στον αγώνα, ο Θανάσης κοιμότανε. Αυτό είπαμε, Βρεμπέζα. Δεν νομίζω ότι μπόρεσε. Παιδιά, συγγνώμη, δεν άκουσα την παρουσία. Με συγχωρείς. 10 ώρα από τη δουλειά. Το κάνω εικόνα. Τι να κάνω. Δηλαδή, σκέψω τώρα τη Λαμπύρη στο σπίτι που να βλέπει αγώνα και όλες να κοιμάται. Δεν φώναζε κανένας άλλος. Όχι, ευτυχώς είμαστε μόνοι μας εκεί που μέσα. Να σε ρωτήσω κάτι. Παιδιά, είδατε όμως ότι έφερα. Ότι η πιο σημαντική εικόνα είναι η ώρα του πέναλτι. Ναι, για πες. Όπου βλέπω, ξέρεις, μιλάμε 30 δεύτερα πριν τη λήξη του αγώνα, έτσι. Ναι. Είναι ο Σαμαράς, τι είναι εκεί. Πού να το αντέξω εγώ αυτό. Εγώ έχω απάντηση για τον κόλπο Σαμαρά. Και κάνει βουτιά της αδερφής μου. Δηλαδή, η αδερφή μου, ξέρεις πώς κάνει βουτιά. Η αδερφή μου κλείνει τη μύτη της και τα αυτιά της κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι μαγικός και κάνει βουτιά. Εγώ έκανα κάτι άλλο. Έκλεισα μπάτια και αυτιά. Χριστίνα, όταν έβαζε τον κόλ στα δίχτυα, είχε τα νεύρα του γιατί είχε δει το βίντεο κλιπ της Φουρέιρα Σταμάτο προηγούμενο βράδυ που ήταν στα και έκανε κρίκρι αυτό το χορευτικό. Πώς το συνέβεσες τώρα, βρε. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Αν εσείς δεν τιμάτε τα. Όχι, με συγχωρείς. Αν εσείς δεν τιμάτε τη δημοσιογραφική ομάδα, η ερώτηση που έκανα στη Φουρέιρα
αν την είδε χωρίς σουτιένο Σαμαράς, ήταν η selfie που έβαλε τον γκολ. Με τρελαίνε, τώρα το παίζουν όλα τα site. Άσχετο τώρα που το πήγαμε εμείς βαβά, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Ωραία, να δούμε τι δηλώσει Σαμαρά. Να δούμε τι δηλώσει Σαμαρά. Να την ντύσουμε, να την ετοιμάσουμε. Δηλώσει Σαμαρά. Μια ιστορική πρόκληση στο 93. Ας τι έχεις να πεις. Ότι ήταν μια ομαδική προσπάθεια. Πάτε ρε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά που με στηρίξανε στο πελάτη. Τι να σε στηρίξουμε, είμαστε σίγουροι όλοι. Αφού είσαι ο άνθρωπος ανέστητος. Αυτά τα λίγα λόγια που είπατε. Ο Δαλάη Λάμα της Εθνικής. Για πες. Πιστεύω να ότι έχουμε και συνέχεια. Την Κυριακή. Κυριακή. Και με το παρακούτησο. Ένα λεπτάκι, το ξέρω ρε παιδιά, το ξέρω, αλλά εδώ πέρα με προκαλούν οι συνάδελφοι. Σου στέλνουν μηνύματα. Με προκαλούν. Ένα λεπτάκι τώρα, δηλαδή. Σου έστειλε, μήνυμα η καινούργια. Μην το παίρνετε ταυτόχρονα για την καλοσύνη. Κλείστε από πάνω, παιδιά, το τηλέφωνο. Να πάρει κεντρική. Ωραία, πάρτε το λίγο πάνω σας, παιδιά, κάνουμε ένα τηλέφωνο. Ωραία, να πω κάτι. Ο Σαμαράς, μόλις είδε λοιπόν τη selfie της Φουρέιρα. Ναι. Παιδιά, η Φουρέιρα του φέρνει πολύ γούρι. Γιατί θυμάστε με την καινούργια, είχε φάει και φόλα, είχε βγει όφα. Πες το μας ότι φταίει καινούργιο τώρα πέρσι. Δεν είχε μουντιάλ πέρσι καταρχήν. Συγγνώμη, να σου πω κάτι, περίμενε. Κάθε πέρσι καλύτερα λένε, αλλά εδώ πέρα έχουμε ότι η Φουρέιρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος συν δεν τον κρατάει πολλή ώρα μακριά της, δηλαδή τον έχει στο ξενοδοχείο σε καταστολή, του μιλάει συνέχεια. Γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Φουρέιρα κρατάει σε εγρήγορση όλη την ομάδα. Στο Twitter του Σαμαρά είναι κατηλημένο. Κλείστε το τηλέφωνο, μην τον παίρνετε τον άνθρωπο. Μην το παίρνετε, ρε παιδιά, τηλέφωνο. Κάτσε, περίμενε. Ρε Λεωνόρα, μην παίρνει το σαγοράκι, το παίρνω εγώ. Έλα, παιδιά, να χαρωθούμε. Πάντω, εμένα μου έκανε εντύπωση. Μιλάτε καλέ, αφήστε το. Σέλφι... Είναι κατηλημένο, δεν είναι εδώ. Γιώργο, η σέλφι τη Φουρέιρα με το που και μπήκε το γκολ. Είδε ποια ήταν που ανέβασε αυτό που έκανε ο Θοδωρής με την. Ο Θοδωρής δεν ορίστε. Ο Σαμαράς έκανε το σήμα τη καρδιά. Ναι, και η Φουρέιρα. Όπως και να έχει παιδιά, τώρα η Φουρέιρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει πολύ τον Σαμαρά. Βέβαια, καλή σύντροφός του. Σοπράου, καλά, μπράβο, να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να ζηλέψει όμως, γιατί όπως και να έχει, είναι και πολλά μίλια μακριά της. Να ζηλέψει, θα κάτσει να σκάσει, γιατί δεν μπορεί να πάει εκεί, Γιώργο μου, που έχει ένα επιτυχημένο άντρα. Δεν θέλει να παραμένει επιτυχημένο. Τι θα θέλει να είναι με κάποιον καλά, που δεν τα κατάφερε. Η έξυπνη γυναίκα, αγάπη μου, που έχει ένα πετυχημένο άντρα και αυτή τη στιγμή είναι στο top 10 των ποδοσφαιριστών. Δεν εσύ. Πάει στη Βραζιλία, δεν κάθεται εδώ πέρα για να πάει έχει στα μάτια. Έχει δουλειά στο κορίτσι. Μπορεί να πάει την Κυριακή, ναι. Το ξέρει. Δηλαδή, τη δουλειά του και εσύ. Γιατί πρέπει να σου πω κάτι, όπως λέει και η Βικτόρια, όταν ο Μπέκαμ έβαζε γκολ την επόμενη μέρα την κεράτωνε. Καλό θα είναι λοιπόν όταν. Πώς το φτάσαμε με τον Δόλιο Σαμαρά του Χριστιανού, στη Φουρέιρα και σε όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι άκουσα, εμείς είμαστε στη μεσημεριανή εκπομπή. Φουρέιρα θα πάει Βραζιλία. Ναι, και επειδή είμαστε μεσημεριανή εκπομπή, ναι. Το αθλητικό τμήμα του σταθμού είναι πάρα πολύ καταξιωμένο και μπορεί να ξέρει το τι συμβαίνει στις κερκίδες. Εμείς όμως ξέρουμε τι γίνεται στα πολιτεία και το ξενοδοχείο. Εδώ είναι εμείς η ξέρουμε τι γίνεται στα δωμάτια των παιχτών. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί είμαστε μια εκπομπή που τα ξέρει όλα. Εδώ είναι η selfie, παιδιά, αν δείτε. Η φωτογραφία είναι ο ένας από αυτούς έχει βγει ήδη από τον ντουζ. Είναι με την πετσέτα, με αφήνει το σούπερ να δείτε. Ναι, είναι με τον ντουζ. Καλά, και με τα από το βρακάκια του είναι. Ναι, δεν τα βρακάκια εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα απολανά. Εσύ που είσαι κορίτσι, βλέπεις τα βρακάκια. Πάντως η Ελλάδα μας, παρότι είπαν οι ξένοι, Χριστίνα, να ξέρεις ότι μας είπαν ότι δεν είμαστε στυλάτοι οι Ιταλοί και οι Άγγλοι. Ναι, ναι. Και το είπε και ο Σαμαράς σε μία από τις δηλώσεις που έκανε ότι παρότι είπαν ότι δεν είμαστε στυλάτοι, κούκλοι είναι τα δικά μας τα παιδιά. Καλά, περίμενε. Μιλάει η Ιταλία που φάγε την παιδιά. Όταν παρακολουθούσα τον αγώνα έτσι και νικήσαμε και κερδίσαμε και αυτά, σκεφτόμουν. Το Σαμαρά. Σκεφτόμουν όλα. Το Σαμαρά, όχι, δεν σκεφτόμουν το Σαμαρά. Σκεφτόμουν όλα αυτά τα αρνητικά που είχαν υποθεί αυτό στο παρελθόν, ναι. Από περίπου μια εβδομάδα, αυτό που είπες. Και τι θα γινότανε. Αν δεν. Αν δεν καταφέραμε να περάσουμε. Αν δεν δε θέλεις, θα λέγανε φταίει η Φουρέιρα που τον παρασέρνει και τον εμβάζει φωτογραφίες. Ναι, ναι, ο κλασικός Έλληνας, ρε παιδί μου. Ελληνάρες. Αν πας στο γήπεδο, έτσι συμβαίνει. Παιχταρά μου αυτό από εδώ από εκεί, μετά τον βρίσκω. Νίκη είμαστε το όλοι μαζί και στην Ελλάδα. Επειδή ο αγώνας είναι δύσκολος, εδώ είναι η στιγμή που φτάνουν τα παιδιά στη βάση του. Ναι, η υποδοχή που τους είχαν ετοιμάσει οι Βραζιλιάνοι. Είναι η αξία του καρδιά μου, παιδιά, σε μια ομάδα η οποία ήταν outsider που λένε στην γλώσσα τη δικιά μας. Δηλαδή Ελλάδα, είναι η πρώτη έτσι, φορά που οι Έλληνες μπαίνουν στη 16η θέση, δηλαδή που είναι στη 16η του Μουντιάλ. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή. Και αν δείτε ότι ο Σταυρός του Ρίο Ντε Τζανέιρο έγινε και μία αλλαγή στη φωτογραφία. Τέλος πάντων, σε μία φωτογραφία αλλάξανε τον Χριστό με τον Ζορμπά. Δεν ξέρω αν το έχουμε δει, αν το είδαμε, με συγχωρείτε. Αλήθεια. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ναι, την ανέβασε ο Θεοφάνους.
Με συγχωρείτε, την ανέβασε ο Θεοφάνος στο Twitter, ναι. Οκ. Έχω καεί λοιπόν... από χτες, βλέπουμε 500 πράγματα, οπότε δεν μπορείς να προλάβεις κιόλα. Σωστό. Ήθελα να πω το εξής, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η πορεία από εδώ και πέρα, ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ως εδώ που έχουμε φτάσει, εκτός ότι είναι και τεράστια επιτυχία. Σε αντίξωες συνθήκες, γιατί είχε άπνοια χτες. Ποτέ αυτό. Δηλαδή, οι μετεωρολόγοι που παίζανε ειδικό δελτίο καιρού λέγανε ότι στη Βραζιλία, σύμφωνα με την φυσική κατάσταση των παικτών, επειδή δεν ευνοεί η φυσική κατάσταση, τέλος πάντων δεν ευνοεί τους έλεγχους. Τα παιδιά τα βάλαν τα γκολ τώρα. Τι με νοιάζει εμένα, ότι παίξαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό λέει. Ήταν τρομερή υγρασία, ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ο Σαμαράς έχει μάθει να κουνάει το μαλλί του όταν τρέχει. Για σκέψη τώρα να τρέχει. Και καλά, ο Σαμαράς έχει το μαλλί, κουνιέται, δροσίζεται. Οι άλλοι τι να πούνε. Πάντως την ώρα που πήγε το δεύτερο γκολ, περίμενα ότι θα πάει αυτό το γνωστό σαν πάνω του λούστου μαλλί. Έτσι δεν ξέρω, γιατί το πίστευα. Το περίμενα εγώ λοιπόν. Τι γράψαν οι υπόνοιμοι, να το δούμε. Ρε Θοδωρή, σήκω στο ρημάδο το τηλέφωνο να τελειώνουμε. Πάρε τη Λίλη και εσύ δίπλα είναι. Α, η Δέσποινα Ολυμπίου. Συγχαρητήρια στα παιδιά της Εθνικής μας. Η Σύση Χριστίδου, δεν βλέπω και καλά. Συγχαρητήρια. Το είδα αυτό. Οκ. Νόμιζα ότι το έχετε κάρτα, ναι. Σύση Χριστίδου είναι αυτή που γράφει μετά. Ο Γιώργος Σαμπάνης, μπράβο Ελαδάρα. Η Μέρη Σινατσάκη, εντάξει, θα το πάρω πάνω μου και θα κάνω. Δεν το προλάβαμε. Ναι. Ελένη Τσολάκη, μπράβο στα παιδιά για την ψυχή, τη μαγιά τους. Σάκης Ρουβάς, τρέλα Ελλάς. Μπράβο Σάκη. Γενικά έβλεπε Δέσποινα Βανδύ. Και η Βανδύ. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η Βανδύ και ο Ρουβάς ανεβάσανε στο Instagram και στο Twitter, ασχοληθήκανε με αυτό. Γιατί όπως και να έχει, η Βανδύ δεν έχει ζήσει τις ζόξες τώρα που ζει η Φουρέιρα στο Πεντάγραμμο. Καλά, τις έχει ζήσει. Εντάξει, τώρα, τι έχει... Τις έχει ζήσει, αλλά εκτός αυτού, παιδιά, το 81% των Ελλήνων. Πήγε ο Ντέμι στο Μουντιάλ, με τρελάνε τώρα. Μόνο η Λίλη τα έχει ζήσει. Αυτά με το Ζαγοράκι. Ο Ζαγοράκι σου σήκωσε τηλέφωνο, πού είναι. Όχι, καλέ, το πέρα το έχω στείλει και μηνύματα και αυτά. Καλέ, Θοδωρή. Δηλαδή, παιδιά, να σου πω κάτι, το χτεσινό πανηγυρισμοί που γινόταν στην Ομόνια και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που τα έβλεπα το πρωί και όλα αυτά, είχε μποτιλιάρει το κέντρο από το Σύνταγμα μέχρι σε κάτω στο Γκάζι. Και θυμήθηκα τις παλιές εποχές του 2004 με το Euro που γινόταν ένας χαμός. Θυμάσαι, Χριστίνα, τι γινότανε. Και μάλιστα, παιδιά, όλα τα μπαρ και αυτά είχαν ανεβάσει τηλεοράσεις τεράστιες, οθόνες έξω. Αυτό λέμε την Κυριακή. Στο Πόρτο που είχαμε πάει για τον αγώνα. Για τον αγώνα. Υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος φορούσε μπλούζα με τον γνωστό πολιτικό, ναι, φωτογραφία, και έλεγε Τσεχία, καλή επιτυχία. Καλά, να σας πω κάτι, το ωραιότερο, το σχόλιο είναι ένα Σαμαράς ίσως στην Ελλάδα και δεν αναφερόταν στον Πρωθυπουργό. Ναι, και επίσης από τα πολιτικά που ανέβηκαν, γιατί άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο, είναι, λέει, άραγε ο Τσίπρας θα πει ευχαριστώ στον Σαμαρά για την νίκη. Ναι, έχουν ακουστεί διάφορα πετυχημένα ή λιγότερο πετυχημένα. Σημασία εντάξει, έχει ότι η χαρά είναι απερίγραπτη για όλους τους Έλληνες και το χρειαζόμασταν αυτή την ενότητα. Και για τις πιτσαρίες και για τα σουβλατζίδικα. Καλά, okay, το Έλληνες είναι και όμως. Τους βάζω μέσα στους Έλληνες. Πάντως είναι μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα τώρα όλο αυτό που γίνεται, έτσι, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι αυτό που λέει, ρε παιδί μου, ότι οι Έλληνες, ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες, και δεν το είπα εγώ, το είχαν πει κάτι, το λέγανε το πρωί σε ένα πρωτοσέλιδο, ότι, ρε παιδί μου, η νίκη είναι πολύ μεγαλύτερη όταν προέρχεται εκεί που σε θεωρούν όλοι πεσμένο. Ήταν μια τονωτική ένεση, έτσι, ηθικού. Τα πλάνα που βλέπουμε, ναι, είναι στην Αστόρια, έτσι. Στην Αστόρια, που οι Έλληνες εκεί είναι πιο πολλοί Έλληνες από ότι είμαστε εμείς εδώ, γιατί εμείς εδώ είμαστε λίγο κολοτούμπες Έλληνες. Όχι, έτσι, είναι και που θα τους δούμε, μωρέ, οπότε έχουμε άλλη. Έτσι, έχουμε την αίσθηση ότι θα τους μιλήσουμε, θα τους αγγίξουμε, είναι τελειτρής από την ψυχολογία. Ενώ και είναι πολύ μακριά οι άνθρωποι. Πάντως, αν περιμέναν τη χθεσινή μέρα να δουν οι Έλληνες τον αγώνα και να έφτασε το 81%, πραγματικά την Κυριακή πιστεύω, μην φτάσουμε και 100%. Θα το δει όλη η Ελλάδα. Πραγματικά. Είναι σπουδαίο πράγμα. Για πρώτη φορά συμβαίνει στην Ελλάδα να περνάει στο 16. Εντάξει, νομίζω ήταν μια γιορτή από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Έλληνας δεν θέλει και πολύ για να γλεντήσει, βέβαια. Εντάξει, όταν έχει τέτοια αφορμή, μπορεί να ξεκινήσει στου δρόμου. Σωστά, σωστά. Και βεβαίως ασχολήθηκε και ο διεθνής τύπος μαζί μας, εννοείται.
Λοιπόν, έχουμε. Οι εκείπε ελέφαντες έπεσαν από τον Όλυμπο. Η Μπιλτ, απίστευτο, οι μινιμαλιστές πέρασαν στην επόμενη φάση μόλις με δύο τέρματα. Είδατε, ρε παιδί, μα άμα θες να το δεις αρνητικά το θέμα. Είσαι γνωστός αυτό που λες κι εγώ. Έτσι. Τις καλύτερες ευχές στην Ιταλία που δεν κατάφερε. Η αλήθεια είναι ότι αφήσαμε την Ιταλία και την Ισπανία εκτός, παιδιά. Που δεν είναι είμαστε τα τεράστια φαβορί. Ναι, γιατί αυτοί κοιτάζουν να κάνουν σολάριουμ και να αποτρίχωση. Να φτιάξουν τα μαλλιά του και να φτιάξουν. Μούντο Ντεπορτίβο, η Ελλάδα έγραψε ιστορία με νίκη στα τελευταία λεπτά. Επική Ελλάδα στην Βραζιλία. Corriere dello Sport, η Ελλάδα εξάλληψε την ακτή. Πώς τα μιλάς, Χριστίνα. Ο διεθνής τύπος, λοιπόν, για την νίκη της εθνικής. Πάρα πολύ, πολύ ωραία. Καλή προφορά, Χριστίνα. Πρέπει να... πρέπει να έχουμε τελειώσει το ιταλικό σχολείο. Ναι. Τι θες τώρα, το αγοράκι το πήρα, μου είπε, θα βγει, δεν βγαίνει. Τι θες τώρα, το λες με μουρμουρά στα αυτή μου τρεις ώρες. Τι να, ρεζίλι, ναι, είμαι ένα ρεζίλι με πόδια. Τι να κάνω τώρα. Το ρεζίλι με τα πόδια είναι. Τι θες να κάνω. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι να με ρωτήσεις για το ζαγοράκι. Δεν ξέρω πού είναι. Το πήρα. Δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Κάνε ότι με ξέρει τώρα. Έλα βρε κορίτσι μου και εσύ. Πάμε τώρα κάτω μας κάσουμε εμείς. Πάντως να πούμε παιδιά ότι είναι η πρώτη φορά που εκείνος που βάζει γκολ, ο Ζαγοράκης θα βγει. Άμα βγει δεν μπορώ να το πω. Άμα δεν βγει θα το πω. Πες το, εδώ δεν έχουμε λογοκρισία. Λοιπόν, απλά κάνω ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, θυμάστε τότε ότι όλοι ο Ζαγοράκης τότε ήταν ρε παιδί μου στα φόρτε του, ήταν ο πιο περιζήτητο Εργένης, τον κυνηγούσαν όλες, του είχαν χρεώσει τα πρωτοσέλιδα τότε, να θυμίσουμε τα πρωτοσέλιδα της εποχής. Εσείς είστε μικροί υπόλοιποι. Παιδιά, τι βύση. Τι τέτοιο, τι αλλιώς, δεν θα πω τις φίλες μου τώρα όλες. Όχι, μην τις πεις τις φίλες σου, γιατί οι περισσότερες είναι και παντρεμένες. Ναι, 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 είπα τη βύση που τις το έχουν χρεώσει σε όλους. Και η Ιωάννα είναι φίλη μου επίσης και την αγαπώ πολύ, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Παιδιά, ο Ζαγοράκης τότε γινόταν χαμός. Είχε κάνει ένα πάρτι τότε στην Έγλη, στο Ζάμπιο, που θα κάνουμε σύνδεση σε λίγο με την κυρία Κολεμά. Είχε γίνει χαμός, είχε κλείσει όλο το κέντρο και είχε έρθει ο Ζαγοράκης και θυμάμαι φορά για ένα τζιν από αυτά τα ωραία τα. Ναι, τα καταλάβαμε. Ναι. Και το κοιτάζανε παιδιά όλες, είχαν πάθει σοκ. Μάλιστα, είχε γίνει ένας δρόμος. Εδώ είναι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος που πίσω είναι ο Σαμαράς που πάει να βάλει την μπάλα και δεν αντέχει να δει το σουτ και την εκτέλεση του πέναλτι. Συγγνώμη, και δεν είναι πολύ νέο παιδί ο Παπασταθόπουλος και πολύ καλός παίχτης. Απίστευτος. Και εγώ το συμπάθησα πάρα πολύ. Απίστευτος, μιλάμε, δεν του περνάει κουνούπι. Γιατί ο άλλος Χριστίνα, ο Σάμαρη, τι ήταν αυτά τα παιδιά. Πάντως να πούμε ότι η Εθνική δεν βγήκε καθόλου το ξενοδοχείο. Όλες αυτές τις μέρες είχε πάρει πολύ βαριά όλο αυτό που είχε γίνει. Φουρέιρα τότε να πάει σε καμιά Βραζιλία να τρέχω με το Σαμαρά, δηλαδή. Λοιπόν, έχετε υπόψη ότι εφόσον περάσουμε και την Κυριακή, μαζεύουμε λεφτά και φεύγουμε με Βραζιλία, έτσι. Όχι, την Κυριακή. Όχι, μαζεύουμε λεφτά και φεύγουμε με Βραζιλία. Θα ζητήσουμε έναντι μισθών. Θα ζητήσουμε τις μισθούς μας μπροστά. Να πάει στην μισθή. Θα παντούσα. Αλλά δεν απαντάω. 6.000 το εισιτήριο για την Βραζιλία. Δηλαδή. Πόσο έχει το εισιτήριο, ρε παιδιά, για την Βραζιλία. 6.000, παιδιά, 6.000. 6.000 ευρώ το εισιτήριο. 6.000, ναι. Το εισιτήριο για να πας στη Βραζιλία ή για να δεις τον αγώνα. Για να δεις τον αγώνα. Για να πας στη Βραζιλία είναι 800 ευρώ. Χώρια διαμονή. Θα κάτσουμε σε εσύ. Να τον δούμε σε τηλεόραση και μετά θα πούμε να πανηγυρίσουμε μόνοι μας. Μια φορά στη Βραζιλία θα φτάσουμε. Να παρακαλέσω λοιπόν την Airfast Tickets. Όπου και πάω, όπου και να πάω, τη βλέπω μπροστά μου. Να μας καλύψει τα έξοδα, να πάει όλη η ομάδα στη Βραζιλία. Αφήστε μας εκεί, θα τη βρούμε στην άκρη μας. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι θα μείνει εδώ τώρα πια. Θα πάει ο άλλος ο Σαμαράς με την Airfast Tickets. Μας πάρει μαζί του. Τι, ο Νίκος, τον Νίκο, ναι. Λοιπόν, στη Βραζιλία, πώς θέλει το τραγούδι. Στη Βραζιλία ήρθα. Πάμε. Στη Βραζιλία ήρθα, Ελλάδα σ' αγαπώ, παντού σ' ακολούθω. Στη Βραζιλία ήρθα, Ελλάδα σ' αγαπώ, παντού σ' ακολούθω. Στη Βραζιλία ήρθα, Ελλάδα σ' αγαπώ, παντού σ' ακολούθω. Στη Βραζιλία ήρθα, στη χώρα του Πελέ, όλα τα βλέπω μπλε. Στη Βραζιλία ήρθα, που πάνε να πάρουμε πρώτος τραλάντουμα. Στη Βραζιλία ήρθα, Ελλάδα σ' αγαπώ, παντού σ' ακολούθω. Στη Βραζιλία ήρθα, στη χώρα του Πελέ, όλα τα βλέπω μπλε. Βραζιλία ήρθα, που πάνε να πάρουμε, να τους περάνουμε. Στη Βραζιλία ήρθα, στη χώρα του Πελέ, όλα τα
μάθατε, το μάθατε. Το μάθατε. Ναι, ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, ο δημιουργός του τραγουδιού, ο Νίκος Σταθωράκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είσαι γουρλής. Ξεκινώ από αυτό. Γουρλής, δεν ήμουν τόσο πολύ στο παιχνίδι με την Κολομβία, αλλά τελικά πήραμε την πρόκριση και ήταν... Τι λες τώρα, αγάπη, μας έχει το τέλος, όχι το... Αυτό τι λες τώρα. Αλίμονο. Αυτό ακριβώς. Αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας, πες μας πώς αισθανόσουνα, πώς αισθάνεσαι μάλλον, βλέποντας την εθνική μας, μετά από την σπουδαία αυτή νίκη, να τραγουδάει στο πούλμα τους δικούς σου στίχους και τη μουσική φυσικά. Νιώθω μεγάλη τιμή, πολύ περήφανος. Το είδα και εγώ το βίντεο το εν λόγω, ήταν ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Και ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα κιόλας στην αρχή, δηλαδή που ήταν ο διαγωνισμός. Και ακόμα και στη συνέχεια, βέβαια, που κέρδισα το διαγωνισμό, σε καμία στιγμή δεν το περίμενα. Είναι εξαιρετικές οι στιγμές, πάρα πολύ συγκινητικές. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω εγώ στη θέση τι θα έκανα. Αν έβλεπα την εθνική να παραλυρεί και να τραγουδάει το τραγούδι μου, δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά. Θα έπαιρνα το πρώτο αεροπλάνο και ξαναγύρω στην Βραζιλία. Θα πας, Νίκο, εσύ τώρα την Κυριακή στο παιχνίδι. Όχι, όχι, δεν θα είμαι, δεν θα είμαι. Έπεσε στην Ελλάδα. Κανονικά έπαιρνε σε καλέσουν. Όχι, επίτιμο. Αν και πρέπει να κάνω αυτό που λέτε, έλα πάρω μάλλον το αεροπλάνο να γυρίσω πίσω. Νίκο, βέβαια, ξέρει κάτι. Αφού δεν ήσουν στον αγώνα τον τωρινό, τον χθεσινό βραδινό, μην πα, μην αλλάξει το γούρι. Ό,τι έλεγε πριν στο βράδυ θα κάνει πάλι. Τα ίδια. Καλύτερα να κάτσω εδώ, να δω τον αγώνα εκεί που τον είδα χθε. Μπράβο, μπράβο. Όλοι τα ίδια θα κάνουμε. Συμφωνούμε απολύτω. Συμφωνούμε απολύτω. Τώρα, πες μου λίγο τι σου λένε και οι συνάδελφοί σου. Ξέρω ότι είσαι στην αστυνομία, έτσι. Τι σου λένε, ναι, τα παιδιά. Ναι, στην ομάδα 2 και αν έχουν αυξηθεί οι κατακτήσεις σου, θέλω να μάθω. Τα παιδιά εννοείται ότι είναι και αυτοί χαρούμενοι για το γεγονός. Μοιράζονται τη χαρά μαζί μου. Όσο για τις κατακτήσεις, εντάξει, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Έτσι. Είναι και ελεύθερο παιδί ο Νίκος, να πούμε, γιατί το ρώτησε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι ελεύθερος. Ωραία, εδώ, στα τηλέφωνα επικοινωνίας της εκπομπής, λοιπόν. Εγώ, παιδιά, μετά την εκπομπή θα σημειώνω τηλέφωνο να τα δώσω στον Νίκο. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Νίκο, υπήρχε έπαθλο για αυτό το διαγωνισμό? Υπήρχε κάποιο έπαθλο? Το έπαθλο ήταν το ταξίδι στη Βραζιλία. Το ταξίδι στη Βραζιλία μόνο. Ναι, τα αεροπορικά δηλαδή εισιτήρια, το ξενοδοχείο για 8 μέρες που έμεινα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και το εισιτήριο του αγώνα της εθνικής μας με την Κολομβία. Τέλεια. Τώρα να πούμε εσύ ότι έχεις φίλους στο Σαμαρά και όλους αυτούς της εθνικής πρέπει να σε κάνουν κολλητό μετά το γούρι που τους έφερες. Τι να πω. Ήτανε... Σας είπα και πριν ότι δεν το περίμενα να πάρει καταρχήν τόση μεγάλη δημοσιότητα και ειδικά μόλις είδα και το βιντεάκι το σημερινό ήταν κάτι απίστευτο. Έτσι. Μήπως έχεις γράψει καμία μαντινάδα? Όχι, μαντινάδα δεν γράφω, ξέρω βέβαια κάποιες, αλλά δεν γράφω. Ήταν η πρώτη φορά που έγραψα κάτι σχετικό, αλλά το αποτέλεσμα ήταν, με δικαίωσε μάλλον. Σε δικαίωσε με το παραπάνω. Επίσης, η επόμενη ερώτηση. Σκέφτεσαι να λάβεις μέρος σε κάποιο reality μουσική talent show, γιατί έχεις και φωνή. Ή να γίνεις παρουσιαστής. Γιατί ο προηγούμενος, ο Σάββας, έχει γίνει τηλεοπτική περσόνα πια. Σάββας καφέ. Όχι, ο Σάββας Μπούμπουρα. Ο Μπούμπουρας. Θυμάστε που ήταν το αγόρι της εθνικής. Ήταν άλλο όμως ο Σάββας. Ήταν μαζί με την εθνική συνέχεια, όταν είχε κάτσει με το αντίσχηνο εκεί. Ήταν άλλο. Έλα, Πολυκάρπου. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Λέω ότι τα αγόρι τα λαϊκά παιδιά από λαϊκό στράμα δεν είναι δηλαδή με την έννοια του ούτε αθλητής ούτε στο Star System. Μπαίνει ξαφνικά και είναι το γούρι της εθνικής. Αυτό θέλω να πω. Αμέσως να μου το βάλεις καλούπια. Μάτια μου, τι να μην πούμε δηλαδή τα σωστά εδώ πέρα. Νιώθεις ότι είσαι το γούρι της εθνικής, μια που το λέει ο Γιώργος? Ναι, νιώθω και χαίρομαι, χαίρομαι γι' αυτό. Βέβαια, αλίμονο. Είναι το γούρι της εθνικής. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε ένα θεματάκι, να πάρουμε τον Νίκο και να τον πάμε στη Φουρέιρα. Κορίτσι δεν έχει να ζηλέψει. Βγάλε το Βεριστίνα μου και εσύ, γιατί και η Φουρέιρα ήταν το γούρι του Σαμαρά. Και το λέω, παιδί, γιατί η Φουρέιρα, η αλήθεια σας λέω, τελικά αποδείχθηκε ότι είναι μεγάλη γουρλού. Εντάξει, τώρα όμως έχουμε τον Νίκο εδώ. Τι να σου πει για να πάμε τον Νίκο, είπα και να το πάμε στη Φουρέιρα. Νίκο, σε πήρανε τηλέφωνο, σε πήρε κανείς, ο Σάντος, ας πούμε. Σε πήρε κανείς τηλέφωνο από την εθνική. Επικοινωνία από την εθνική δεν έχω, μόνο από τα άτομα του επίσημου συνδέασμου του Γαλανόλες του Φάρου. Με πήραν, έχουμε επικοινωνία δηλαδή. Μιλήσαμε λίγο και στη γειτονιά σου ξέρουν ότι είσαι το εμπνευστή του τραγουδιού. Στη γειτονιά ξέρουν ότι είσαι. Το εργαλείο, αν δεν απατώμε. Εντάξει.
Ναι, ναι, στο Εγάλεο. Ξέρουν, ναι, αρκετά. Είσαι ένας μικρός ήρωας, δηλαδή, εκεί πέρα, Νίκο. Δηλαδή... εντάξει, τώρα μην το παρακάνουμε κιόλας, αλλά. Μην είσαι μετριόφρον, βρε, αγόρι μου. Πολύ ωραία. Νίκο, βέβαια, έχω να πω το εξής, ότι έχεις ανοίξει και την όρεξη σε διάφορα συγκροτήματα και έχουν ετοιμαστεί τραγούδια για την Εθνική. Βεβαίως, εσύ προηγείσαι και δεν το συζητάω, έχει μείνει πια. Πέρασε στην ιστορία το τραγούδι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, έτσι όπως σε ακούω να μιλάμε, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι έχεις συνειδητοποιήσει τι μερίδιο έχεις στο κομμάτι αυτό της ιστορίας. Δεν λέω της επιτυχίας ή της μη επιτυχίας. Αλλά νομίζω καταλαβαίνω τι λέτε. Έχεις περάσει κανονικά στην ιστορία. Ναι. Είσαι η Τζένιφερ Λόπεζ της Ελλάδας. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα στο μέγεθος που είναι. Ακριβώς. Και θα δούμε. Μπορεί όσο περνάει ο καιρός να... να το συνειδητοποιείς. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούσαμε. Εύχομαι τα καλύτερα και τη Δευτέρα με το καλό να τα πούμε από κοντά. Και μια που είπαμε για τραγούδια, οι άδερφοι μπήκανε στην αρένα. Λοιπόν, να ακούσουμε και από αυτούς το τραγούδι που ετοίμασαν για την Εθνική. Και αμέσως μετά να συνδεθούμε με την κυρία Γκολεμά, γιατί συνεχίζουμε τα δικά μας τα τηλεοπτικά. Θα σας επαναφέρω στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε. Μαζί σου πάμε πιο ψηλά. Στους δρόμους βγαίνουμε. Καλοκαιρινό τραγούδι, αλλά Ελλάδα σ' αγαπώ και Βραζιλία ήρθα, δεν έχει σχέση. Ντέπι Γκολεμά μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ντέπι μου. Ντέπι μου, μας ακούς? Γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλά. Βεβαίως. Είδες τον αγώνα εσύ? Ασφαλώς. Και, είσαι ακόμα συγκινημένη, έχει συνέλθει? Εντάξει, στο ΜΕΤ... δεν μπορώ να πω ότι έπεσα και ξερή. Χαίρομαι όπως όλοι οι Έλληνες και είναι ένα διάλειμμα μέσα, ευχάριστο διάλειμμα στα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Έτσι, όπου έτσι, πάμε καλά, πρέπει να πανηγυρίζουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν δεν πάμε... να πάμε καλύτερα. Και όταν δεν πάμε καλά, να μην μιζεριάζουμε τόσο πολύ, γιατί δεν χρωστάνε για τίποτα τα παιδιά με τον αγώνα που δίνουν. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Εγώ θα πάω μέχρι την Έγκλη Χριστίνα, στην κυρία Γκολεμά που έχει ένα εστιατόριο εκεί πέρα τώρα που βρίσκεται. Η κυρία Γκολεμά είναι στην Έγκλη Ζαπίου. Και θα πάω εκεί πέρα 5 λεπτά να φάω ένα ωραίο κολατσιό τώρα που έχει εκεί πέρα ωραιότατο. Θα φάω πάλι. Lunch time. Πάμε στις διαφημίσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια, Δελκερίδη. Το θέμα είναι να τον ακούσουμε κιόλας στο Θοδωρή. Το ξέρω ότι ήταν στο Γιώργο πριν. Τον παρακολουθούσα, αλλά δεν τον άκουσα. Είμαι σίγουρος για αυτά τα παιδιά ότι θα τα καταφέρουν. Το ευχόμουν όπως το εύχονται όλοι οι Έλληνες και το ευχόντουσαν όλοι οι Έλληνες. Το αξίζουμε. Το εθνόσημο είναι σήμα καταρρεθέν για όλους μας. Έτσι. Το τιμούμε, το τιμούν τα παιδιά. Οπότε τα συγχαρητήρια ανήκουν πρώτα απ' όλα σε αυτούς ολοκληρωτικά γιατί. Λοιπόν, εκπληκτικό ο Θοδωρής Αγοράκης, στο Γιώργο Αυτιά, τον απολαύσαμε πριν από λίγο. Δεν μπορέσαμε τον απολαύσουμε εμείς, τώρα καταλαβαίνετε. Κατάλαβες, Εζαγοράκη, τι καζούρα μου κάνουν οι συνάδελφοι, έτσι. Το κατάλαβες, νομίζω. Λοιπόν, Ντέπι μου, ερχόμαστε στα δικά μας. Είπα επιστροφή στην καθημερινότητα, τη δική μας, την πεζή καθημερινότητα. Τέλος η χαρά. Πάμε τώρα στο δράμα που όχι λέγεται ακόμα. Τηλεόραση. Να ξεκινήσουμε με τον Πέτρο Κωστόπουλο.
που ήταν και η πρώτη επίσημη ανακοίνωση, θα έλεγα, τουλάχιστον από την πλευρά ο Πέτρος βγήκε το ανακοίνωσε, έτσι. Αποχώρησής του από το Μέγκα μετά από τόσο που ακούσαμε. Λοιπόν, ακούσουμε ακριβώς τι είπε ναι. ο Πέτρος και αμέσως θέλω το δικό σου σχόλιο. Χαίρομαι, γιατί ήταν μια απόφαση δική μου, δεδομένου ότι πολλά ακούγονται. Έχουμε πει ένα πράγμα για το βράδυ, αν στο κανάλι αρέσει. Δεν χρειάζεται να κάνω οδηγό, έχω ήδη οδηγό γύρω στις 400 συνεντεύξεις και ως εκ τούτου περιμένω την απάντηση του καναλιού. Δεν μπορώ λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων και αναγκών. Το Μέγκα με τίμησε βαθύτατα που μου ανέθεσε την πρωινή ζώνη αυτόν τον χρόνο. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον απολογισμό που έκανα. Το πρωινό μου ήταν μια προπόνηση για μένα, για να ρωτάω πιο γρήγορα και πιο απεριεκτικά πράγματα. Οπότε, αν κάνω συνεντεύξεις το βράδυ, δεν θα θέλω μια ώρα για να κάνω μια ερώτηση. Γυράσκω, αείδη δασκόμενος. Ντέπι μου. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να σου πω, με την έννοια ότι είναι μια εποχή που, όπως συνέβαινε όλα τα χρόνια, τώρα βέβαια είναι λίγο πιο άγρια τα πράγματα, γι' αυτό και όλα αυτά τα που ακούμε είναι λίγο πιο μη καθιερωμένα. Είναι η εποχή που φεύγουν, έρχονται, λένε ότι φεύγουν, λένε ότι θα κάνουν κάτι άλλο. Το παιχνίδι των μεταγραφών το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Πολλοί έχουμε κάνει μεταγραφές πάνω στην πλάτη μας, άλλοι πάνω στη δική τους. Εγώ πριν 2 εβδομάδες είχα γράψει στη Real News ότι θα παρέμενε το πρωινό έχοντας αυτή την πληροφορία. Είναι πολύ θεωρώ χρόνος μιας κυριακάτικης εφημερίδας για να προλάβεις να καλύψεις ή να βγεις λάθος ή να βγεις σωστή, αυτή την εποχή ειδικά. Και από τη στιγμή που το ανακοινώνει ο ίδιος ο Πέτρος, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι άλλο. Κύριε ο άνθρωπος θέλει να κάνει αυτό το βραδινό. Εκείνο που είπα, εκείνο που είχατε γράψει την Κυριακή στη Real, την προηγούμενη Κυριακή, ήταν και το σωστό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε γιατί? Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε ένα ραντεβού με τους ευθύνοντες του σταθμού και επειδή ήθελε διακαώς να κάνει ένα βραδινό, ήταν και αυτό που έφαγε την άρνηση από το σταθμό. Με την έννοια ότι εκείνοι θέλανε ένα πιο ανανεωμένο project. Ενώ εκείνος, σύμφωνα με τη δήλωσή του, τους είπε ότι εγώ δεν θέλω δοκιμαστικά, δεν κάνω πιλότο, έχω συνεντεύξεις στο ενεργητικό μου για 300. Γι' αυτό και ήρθε η άρνηση από το σταθμό με την Αγή Κωστόπουλος για να προλάβει το σταθμό. Ο Κωστόπουλος είπε ότι θα φύγω από το Μέγκα. Δεν είναι ότι το είχε τελεσεδικήσει. Είναι πολύ πιθανό. Δεν είναι πάντως. Μα όχι, εγώ δεν δικαιολογούμαι για κάτι. Όχι, είναι δεν σας δικαιολογώ. Πιθανό, λέω το ρεπορτάζ. Μα έτσι που τρέχει δεν μπορείς να το προλάβεις αυτή την περίοδο, αυτό θέλω να πω. Είναι πολύ πιθανό, έχοντας κάποια άλλα σχέδια, να μην θέλει να το κάνει. Δεν έχω να πω κάτι. Πάντως συζητάει και με άλλο κανάλι, εγώ από όσο ξέρω. Και μάλιστα και εκεί βρίσκει μπροστά του έναν παίκτη από ένα παλιό reality. Δηλαδή υπάρχει μια πρόταση σε άλλο κανάλι που θέλουν να την κάνει άλλος παρουσιαστής και όχι ο Πέτρος Κωστόπουλος που εκείνος προτείνει το project. Αυτό είναι από χθες το βράδυ το ρεπορτάζ, δεν μπορώ να το πω, αλλά θα δείτε ότι θα βγει αληθινό. Άμα δεν το πεις στην εκπομπή σου, πού θα το πεις? Δεν μπορώ να το πω, θα εκθέσω κόσμο. Στη Real. Θα σε πάρω μετά τηλέφωνο. Ναι. Αυτό που θέλω να πω, και η Χριστίνα το ξέρει πολύ καλύτερα, είναι ότι αυτός ο μήνας είναι ο μήνας που παίζεται ένα πινκ-πονκ, παίζεται έτσι ένα επιτραπέζιο σπορ, που λέγεται πάμε από εδώ, ερχόμαστε από εκεί, ποιος μας θέλει, ποιος δεν μας θέλει, έτσι δεν είναι, Χριστίνα? Σωστό. Είναι ένα παιχνίδι των τελευταίων 25-30 χρόνων. Τουλάχιστον από τότε που βγήκε η ιδιωτική τηλεόραση. Εκείνο πάντως που έχει χάσει τον ύπνο του είναι ο Λιάγκας, παιδιά. Μεγάλη ανεργία. Ναι. Ποιον θεωρείτε επιθανό? Γιατί φεύγοντας ο Κωστόπουλος από το πρωινό. Να σας πω κάτι. Επειδή την Παρασκευή έτυχε να είμαι στο πρωινό του Αντένα. Ήταν σίγουρος ανταγωνισμός με τον Κωστόπουλο. Τώρα, φεύγοντας ο Κωστόπουλος από την πρωινή ζώνη, είναι λογικό ότι 2 μήνες του καλοκαιριού δεν θα είναι και πολύ άνετοι, γιατί δεν ξέρεις ποιο θα βρεις απέναντί σου. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, ότι μία πίτα που όταν την έχεις μάθει και την τρως όλη, είναι πολύ δύσκολο να φοβάσαι έστω και θα σου πάρουν ένα κομμάτι. Και αυτό είναι μια περίοδο που ο Γιώργος Λιάγκας σκέφτεται να συντάξει τις δυνάμεις του, γιατί ο Σεπτέμβρης, από ό,τι φαίνεται, θα είναι λίγο βαρύς. Γιατί δεν ξέρεις τι θα σου φέρει το μεγάλο κανάλι απέναντί σου και δεν θα είναι η Μπαλατσινού, όπως λένε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την η Μπαλατσινού, τι είπες, λογική Γιώργο, που ακούω, γιατί νομίζω
Επειδή έχει μία καθυστέρηση, αν έχετε συγγνώμη ένα λεπτάκι να βάλουμε μία τάξη. Επειδή υπάρχει μία καθυστέρηση, λίγο να αφήνουμε την κυρία Γκολεμά να απαντάει και μετά να κάνουμε την ερώτηση για να μπορούμε να έχουμε καλή ροή. Λοιπόν, Ντέπη μου. Έλεγα ότι δεν νομίζω ότι πάει έτσι αυτή η εποχή. Με την έννοια ότι όταν έχεις ένα δεμένο συμβόλαιο, και δεν μιλώ τώρα μόνο για τον Γιώργο, μιλώ για όσους είναι εξασφαλισμένοι ότι την επόμενη χρονιά έχουν δουλειά. Οι άνθρωποι θα κοιτάξουν να ξεκουραστούν. Το θεωρώ πολύ βασικό. Δεν είναι έτσι, Χριστίνα? Κάνω κάπου λάθος? Όχι. Και μετά από κατά τις 20 Αυγούστου, 15 και μετά, θα αρχίσουν να έχουν αυτές τις ανησυχίες εντός εισαγωγικών που λες, Γιώργο. Κυρία Γκολεμά, όχι, γιατί όταν... Στην κατηγορία βρίσκεται και ο Λιάγκας, με την έννοια ότι... Εγώ αυτό που έχω καταλάβει από αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι, αν θυμάσαι καλά, Ντέπη μου, τις μεταγραφές όλες, τις ακούγαμε, όλες οι ζυμώσεις γινόταν Μάιο-Ιούνιο, εκεί κάπου. Δηλαδή ξεκινούσαν λίγο μετά το Πάσχα και μέχρι τον Ιούνιο ήξεραν περίπου πού θα καταλήξουν οι παρουσιαστές. Αυτό το να μαθαίνεις τελευταία στιγμή πού θα βρίσκεσαι, δηλαδή Αύγουστο μήνα, νομίζω ότι είναι των τελευταίων ετών. Ναι. Έχω την εντύπωση. Βεβαίως. Βεβαίως είναι των τελευταίων ετών και είναι και πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει. Με την έννοια ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει άλλες σχέσεις με τον Τζόνι Καλημέρη, να σας πω πάντως. Και αν θυμάστε πολύ καλά, ο Τζόνι Καλημέρης είχε πει ότι ο Κωστόπουλος είναι ένα μεγάλο χαρτί για το μεγάλο κανάλι και πολύ μεγάλη επιλογή. Αν τώρα αποδεσμευτεί από το Μέγκα, πολύ πιθανόν από τη στιγμή που ο Αλφα θέλει να φτιάξει ένα καινούριο πρόγραμμα και μάλιστα στην prime time, να είναι ένα από τα πρόσωπα που μπορεί να δεχτούν μια πρόταση. Άρα το ρεπορτάζ που έχεις, να εικάσω λοιπόν, ότι το ρεπορτάζ που έχεις, Γιώργο, είναι η επιστροφή στον Αλφα. Του Πέτρου Κωστόπουλου. Εκτός κι αν ο Μπούτος, επειδή ήταν πάλι επιλογή του Κωστόπουλου, ο Κωστόπουλος ήταν επιλογή του Πέτρου Μπούτου, να κάνει μια πρόταση στον Πέτρο Κωστόπουλο, γιατί δεν είναι και αποτυχημένος παρουσιαστής. Μια χαρά παρουσιαστής είναι. Στον Αντένα που δεν χωράει, νομίζω ότι δεν χωράει. Δεν χωράει. Ο Αντένα έχει ολοκληρώσει πια. Πώς να χωρέσουν οι παρουσιαστές αυτοί. Δεν το βλέπω για τον Αλφα πάντως. Αυτό που μάθαμε εμείς. Ελενάκη, ένα λεπτάκι. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Να έχουμε και άλλα πρόσωπα, να προλάβουμε να τα πούμε. Έχουμε και Νίκο Μουτσινά, που έχει γίνει πολύ ντόρος για την μεταγραφή του Νίκου του Μουτσινά. Έχουμε τη Ζέτα τη Μακρυπούλια. Θέλω το ρεπορτάζ της Ντέπης. Πάμε. Και πάλι κοντά σας, 210-48-54-474 και 478 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή. Μην το ξεχνάτε ποτέ, και επειδή, όπως σας έχω πει πανηλημμένως, δεν θέλω να αφήνουμε κρεμότητες, γιατί φαίνεται σαν να θέλουμε να κρύψουμε οτιδήποτε. Πήγες να πεις κάτι πριν από λίγο, Ελενάκη, σε σχέση με την Τζέννη Μπαλατσινού και το πρωινό. Έλα να το ολοκληρώσουμε αυτό και να προχωρήσουμε. Το ρεπορτάζ μας είναι ότι αν υποθετικά γίνει αυτή η τριάδα-πεντάδα που εμείς λέμε και έχουμε μάθει, στις γυναίκες που ψάχνουν, γιατί το πρόβλημα του Μέγκα είναι το γυναικείο κοινό. Που δεν το καταλαβαίνω, γιατί ο Πέτρος Κωστόπουλος το είχε το γυναικείο κοινό, αλλά ψάχνουν δύο ή τρεις γυναίκες. Μία από αυτές ακούγεται ότι μπορεί να είναι και η Τζέννη Μπαλατσινού να παραμείνει. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, αλλά το καταθέτω στο τραπέζι. Γιατί, αφού δεν έχουν υπογράψει σαν ζευγάρι, και φαντάζομαι ότι η Τζέννη Μπαλατσινού πήγε εξαιρετικά σε αυτή την παρουσίαση. Και σε αυτή την παρουσίαση βασικά. Και ήταν πάρα πολύ οικία, προσέγγισε όσο έπρεπε τα θέματα και στον κόσμο. Και καλυτέρευε μέρα με τη μέρα της. Η Τζέννη. Δηλαδή ήταν μια απίστευτη εξέλιξή της. Ήταν η έκπληξη Τζέννη της φετινής χρονιάς. Δεν με ρωτούσαν εμένα, ήταν η Τζέννη εκείνο έκπληξη. Εκείνο που θέλει το ρεπορτάζ είναι ότι το Μέγκα μάλλον θα πάει σε μια στήλη με τέσσερις γυναίκες, με τρεις γυναίκες και... Αν είναι και ο Πετρετζίκης, αν είναι στο πρωινό ή αν θα κάνει διάτο εκπομπή. Εγώ τον Ουγγαρέζο θεωρώ. Ο Πετρετζίκης δεν τον βλέπω. Καλά, τόσο ο Ουγγαρέζος δεν είναι όμως πρώτης γραμμής παρουσίασης για να στηρίξει ένα πρόγραμμα, και το έχει αποδείξει. Δεν μπορεί να είναι σε μια ομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι, δεν είναι πρώτης γραμμής. Στην πεντάδα να σας θυμίσω ότι δεν έκανε τίποτα. Περίμενε λίγο, και σε αυτό το πρωινό είναι το δεύτερο όνομα, Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ακριβώς, δεν είναι η Τζέννη Μπαλατσινού. Και θεωρώ ότι το Μέγκα θέλει να επενδύσει. Το δεύτερο όνομα πάει στη συνέντευξη. Νομίζω ότι θα το μάθουμε
το Σεπτέμβριο. Ναι, κάπου εκεί θα το μάθουμε. Και Χριστίνα, για να κλείσουμε εδώ, ακούγεται και το όνομα της Δράνιας Θρασκιά. Καταρχήν να πούμε ότι από Δευτέρα ξεκινάνε δοκιμαστικά. Φουλ δοκιμαστικά όμως. Και ακούγεται και το όνομα της Δράνιας Θρασκιά, το οποίο εκεί δεν το ακούμε για τριάδα, τετράδα, πεντάδα. Εμένα η Δράνια πάντως προχθές το βράδυ που τη ρώτησα, μου είπε ότι έχω κάνει πρωινό στο Μέγκα και το μόνο που με νοιάζει μου λένε τα αποτελέσματα από το Πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, ναι. Κράτα, ακούσαμε το βίντεο. Αν γίνει πρόταση από το Μέγκα, λοιπόν, θα πει όχι. Για να πάρουμε μία γεύση έτσι καλοκαίρι σήμερα. Α, είναι ωραία. Πολύ ζεστή ημέρα, παιδιά. Έχει σχεδόν 40 βαθμούς έξω. Ίσως να είναι ήδη 40 βαθμοί έξω, το συζητώ. Πώς λέει και η Φουρέιρα. Η διάσηση βαθμού. Ακριβώς. Καλή τσορό που είναι. Μπράβο, το κορίτσι έφερε γούρι. Πάντα τέτοια. Να δούμε λοιπόν τους επώνυμους, να δροσιστούμε λιγάκι. Βρε Χριστίνα, ξέρεις τι παρατήρηση έκανα με τη Δούκησα. Τι? Στο ένα περιοδικό φαίνεται αλλιώς και στο άλλο περιοδικό φαίνεται αλλιώς. Στο ένα πιο αδύνατη. Ναι, βρε παιδιά. Στο ένα φαίνεται αδύνατη και στο άλλο φαίνεται να έχει και 2-3 κιλάκια παραπάνω. Και πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είναι τόσο όμορφα κορίτσια, τόσο αδύνατα όσο αυτά και να χρειάζεται να μπαίνουν στη διαδικασία να διορθώσουν και στα ήδη εξαιρετικά κορμιά. Ξέρεις τι έλεγε σήμερα το πρωί ο Πέτρος Κωστόπουλος, που από εκεί το πήρα και το είδα και πήγα και τα είδα τα περιοδικά. Ότι δεν ζητούσαν στον Πέτρο Κωστόπουλο, στον εκδότη, όταν ήταν και είχε τα περιοδικά, να τους κάνει πιο. Από μόνοι τους το κάνανε, λέει. Δεν ήταν πολλοί αυτοί που ζητούσαν να τους κάνουν Photoshop. Έκαναν και το περιοδικό από μόνοι τους. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν και βασικοί κανόνες. Δηλαδή δεν μπορείς όλες να τις βγάζει. Μια κυρία η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ ωραίο σώμα και πουλάει πολύ την εικόνα της, το να βγει με κυταρίτιδα. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχει τίποτα. Ναι, μα η Δούκησα ήταν μια σταλιά κορίτσι. Όχι, δεν λέω γενικά. Αυτή ήταν η μόδα του lifestyle παλιά. Δεν είναι τώρα, τι βάφουμε σήμερα. Βάφουμε εδώ, πολύ οργανωμένοι μπήκαμε. Τι έχουμε δουλειές. Θα βάψουμε. Κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά, Χριστίνα. Κατεβάζουμε καλοκαιρινά. Αλλάζουμε σκηνικό. Έχει υπόψη την τελευταία φορά το χαζίσει στο Star, αυτό και έφυγα. Στο να το ξέρεις. Μπήκανε μέσα με κάτι μέτρα. Παναγία μου. Όχι, κυριολεκτικά είναι σου παίρνουν μέτρα. Κυριολεκτικά. Ο Ρουβάς και η Ζιγούλη είναι εδώ, οικογενειακές διακοπές στη Σκιάθο. Αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι μπαμπάς με τρία παιδιά. Η Κάτια μάλιστα ανέβασε και χτες μια φωτογραφία στο Instagram που είναι με το γιο της ερδευμένη. Δηλαδή, εκείνος τώρα που τραβάει τα μαλλιά του είναι ο Σάκης, με την έννοια της πλάκα κάνω. Γιατί η κόρη του, η μεγάλη Αναστασία, του έχει τρελή αδυναμία. Ναι. Ο Σάκης μάλιστα, ο Ψαράς. Η φωτογραφία που βλέπουμε πάνω που αυτό είναι αγκαλιασμένη δύο, είναι η πρώτη φωτογραφία που ανέβασε ο Ρουβάς στο Instagram της Κάτιας. Παιδιά, να με συγχωρέσετε. Εγώ γιατί αυτή τη φωτογραφία με τα ψάρια τη θυμάμαι και πέρυσι. Καλέ, όχι, είχε και σαλάκι. Μπορώ να σου πω κάτι. Πέρυσι ήταν σαλάκι. Και φέτος είναι ροφός. Και μάλιστα ο ροφός είναι. Αν έχετε την καλοσύνη να μιλάτε όλοι μαζί, γιατί δεν σας καταλαβαίνω, όχι ένας-ένας. Έχεις δίκιο. Αφού όταν σου πω κάτι, τι γίνεται, μιλάει ένας, μιλάνε όλοι. Αν δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάει κανείς, οπότε πάμε να μιλήσει ένας. Εσύ θα σε αυτός. Τώρα δηλαδή ο Μπέζας. Και για έτσι είναι η αλήθεια. Αγάπη μου, δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω η κεντρικιά που δεν τον έβγαλε με μαγιό τον Μπέζα σήμερα. Έχω πολύ ωραία φωτογραφία στο Facebook με μαγιό. Χαβαϊάννα, ωραία. Ενώ σε θέλω live. Πάντως να πούμε για τους ανθρώπους που πενεύεται ο Ρουβάς ότι έχει βγάλει και ψάρι πρώτο. Ο ροφός, παιδιά, είναι 90. Ο ροφός που έχει πιάσει ο Σάκης είναι μπεμπέ, δηλαδή 40 πόντους. Είναι κοντός, ρε Μπέζα, τι είναι μικρό. Από τότε που αφέθηκε ελεύθερη η Αλία στο Αιγαίο και υπήρχε κανόνας. Τι ακούω, Χριστίνα! Συγγνώμη. Ο Ρουβάς κάνει ψαροντούφεκο. Είναι ελεύθερη η Αλία στο Αιγαίο. Και ο ροφός αυτός είναι, είσαι με το άντρα στη φωτογραφία που. Είναι παιδί μου, δηλαδή πραγματικά. Εκεί σοπέλα και παίρνει στο Αιγαίο. Μετά την αμοιβάδα, την ετοιμολογία τη αμοιβάδα, αυτή ήταν η αμέσως πιο χρήσιμη πληροφορία που πήρα. Μα δεν ξέρει, παίρνει το φίλο να σου πω ποιο είσαι. Δεν θα πω το. Πάμε. Ναι, εσύ τώρα η ίντριγκα, γιατί υπάρχει μια ίντριγκα και στο ροφό. Ποια είναι, να σου πω ποια είναι. Ο ροφός δεν είναι πελαγίσιος, είναι τελαρίσιο. Αν δείτε ο ροφός αυτός, φτάνει μέχρι το γόνατο του Σάκη. Συγγνώμη, τι είναι ιχθυοτροφείου. Όχι, Μανούλα, με τον αγόρασε αυτό εννοεί. Τον πήρε από την Ελλάδα, τον έβγαλε φωτογραφία. Έχει ο Σάκης ανάγκη. Υπάρχει ένας μύθος για τον ψαρά που δεν πιάνει ποτέ ψάρια. Συμφωνείς με τον Λιάγκα, βλέπω. Κουράστηκα. Ακούω τον Πέτρο τον Κωστόπουλο. Κάποιος έκανε τέτοιο είδος. Κωστόπουλο, Κωστόπουλο το είπε αυτό. Εγώ, βρε, ένα θέλω να ξέρω. Ένα, βρε, θέλω να ξέρω. Την Παρασκευή τελειώνει ο Κωστόπουλος. Τι θα κάνουμε. Και την άλλη εβδομάδα τελειώνει ο Λιάγκας. Αυτό σας λέω μόνο. Την προσευχή μου. Την προσευχή μου. Θα τελειώσουμε εμείς. Τι εννοείς, ότι δεν θα έχουμε θέματα να παίξουμε. Κρουσαλά.
Γιατί μίλησε στην Κύθινο. Είναι το ατύχημα τη Μαριέτα εδώ. Είναι το ατύχημα τη Μαριέτα. Πάτησε μία μέλισσα. Ναι. Είχε πάει στη βάφτιση. Ήταν στο γάμο ουσιαστικά τη Δέσποινα Καμπούρη και του κύριου Ταρασιάδη. Και είναι όπω βλέπουμε με τη μικρούλα του, κάνουν το μπάνιο του. Αλλά πάτησε την τζίμπησε ουσιαστικά. Μέλισσα, ναι. Μία μέλισσα. Και βγήκε και κατευθείαν έφυγε να πάνε να δώσουν τι πρώτε βοήθειε. Και όπω διαβάσαμε και μέσα στο περιοδικό, έλεγε ότι κατευθείαν ο σύζυγο με την αμμονία. Πάντω εγώ το Σάββατο που ήμασταν στην ίδια παραλία με τη Μαριέτα. Φόραγε ένα εκπληκτικό μαγιό. Αμμονία. Αμμονία δεν βάζουμε. Καλέ, ναι, αλλά ρωτάω. Αμμονία και λεμόνι. Διαλέγεις και παίρνεις. Η τρίτη χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Αμμονία, λεμόνι, ντομάτα. Σε λίγο θα πάμε με και αγκούρι και λάδι, θα κάνω και σαλάτα. Και επίσης, ναι. Και συνεχίζουμε. Έλα τώρα, πάμε Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Αχ, δεν λοιπόν, μπορώ. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, να πούμε ότι έχει δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη και θα την παίξουμε μάλλον την. Παρασκευή, η οποία είναι την Παρασκευή. Πολύ αδύνατη. Περίμενε, γιατί την Παρασκευή. Γιατί βγαίνει την Κυριακή. Είναι όμως πολύ πικάτικη και λέει τα ωραιότερα μέσα. Δεν έχει πολύ αδύνατη είναι και η Κωνσταντίνα, μόνο εγώ είμαι. Α, σήμερα να πούμε ότι θα βγάλει ο Α και δελτίο τύπου ότι τελειώνει το μέσα στην Καλή Χαρά, να ξέρετε. Επειδή μιλάμε με τα παιδιά στο γραφείο. Από την άλλη εβδομάδα γίνονται ήδη δοκιμαστικά και πρόβες για το τι θα γίνει ή δεν θα τα καταργηθεί η ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Α. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ επιμένω τώρα. Η Σπυροπούλου είναι τόσο αδύνατη όπως τη βλέπω. Τόσο αδύνατη, ναι, είναι πολύ αδύνατο κορίτσι. Πού θα καταλήξει. Δεν νομίζω ότι είναι, αλλά και έχει αδυνατήσει, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Και έχει πολύ ωραίο juicy κορμί. Τώρα εδώ φαίνεται πολύ μοντελίστικο να το πω. Και η Λιοπούλου στον άλλο. Μπορείτε να μιλάτε δυνατά, δεν έχουμε πρόβλημα. Σας αρέσει το σώμα της κυρίας Σπυροπούλου. Εννοείται. Πολύ. Είναι αδύνατη. Ο καμεραμάν μας λέει ότι είναι αδύνατη. Είναι αδύνατη και έχει, ωραία, 20 χρονών έχει κορίτσι ωραίο δικό της στήθος. Έχει πολύ ωραία πόδια. Δικό της στήθος είπα. Δεν έχει. Δικό της είναι, πραστικά σας. Το στήθος που, το στήθος που δεν ενώνεται. Έτσι είναι βρε τα φυσικά στήθη. Πραγματικά εκπλήσω με αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, γιατί παιδιά. Πάντως τη συμπαθείς πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πάρα πολύ. Παραβλέπει πολλά πράγματα. Είναι φίλη σου. Θα μπορούσε να ήταν και φίλη μου. Θα μπορούσε να είναι. Δεν σου είπα ότι ο Μπέζας πάει στον Αλφα. Όχι, δεν πάει στον Αλφα Μπέζας. Σε άλλο κανάλι πάει. Αλλά πλέον αποφάσισα μετά την αμοιβάδα της Γερμανού και την κολοτούμπα της Σταμάτη να μην τα βάζω με κανέναν και να γίνουν όλοι φίλοι μου. Γιατί να βγάζω εγώ το φίδι από την τρύπα. Παίζει και αυτό το σενάριο. Παίζει και αυτό το σενάριο. Λοιπόν, Ράνια Κωστάκη. Παραλία, θυμίζω Ρέθυμνο το αυτό που επίσης. Ναι, είναι μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να πούμε Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, γιατί κάνουν εκπομπή στο ραδιόφωνο, στο Σφαίρα. Είναι χωρίς τον Γιώργο Λιανό, ο οποίος βρίσκεται στην Κυλλήνη. Πολλές διακοπές παίζουν. Και είναι μόνη της χωρίς τον αγαπημένο της, ο οποίος είναι από το Άργος ο αγαπημένος. Να δώσουμε και αυτή την πληροφόρηση. Τέλειο κορμί, πιστεύω. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε. Ξέρετε, ναι, είναι πολύ ωραίο σώμα. Εξαιρετική. Ράνια. Πάμε στη hot TV Persona. Από την Τέτα Καμπουρέλη. Αφού είναι σίγουρα του χρόνου νύφη. Στον Α και θα είναι του χρόνου σίγουρα στο Ωμέγκα, με συγχωρείτε. Αφού είναι κολλητή με την. Τέλος πάντων, με τα στελέχη του σταθμού, είναι το πρόσωπο που πιστέψαν πολύ και τη βάλανε και σε παιχνίδι. Είναι ο άλλος Τρίφωνας Σαμαράς του Μέγκα. Δηλαδή, ρε Χριστίνα, πάντως, με αυτό το μαλλί, πας εσύ παραλία, με αυτή την κοτσίδα και το λελούδι. Άμα είσαι δεν καμπουρέλα. Αν προσέξετε, θα φτιάχνει εκείνη την ώρα στην παραλία. Α, και να πούμε βέβαια εδώ την πληροφορία πάλι την άχρηστη ότι η νύφη της είναι κομμότρια. Αλλά και αυτή είναι μια πληροφορία που με τη συμφωνή παρουσιάστρια κεντρική, σας παρακαλώ. Γιατί δεν άκουσα με τη συμφωνή. Σ' άρεσε και θες να το ξανακούσεις. Εννοείται, μ' άρεσε. Δεν είναι πολλές φορές. Σ' αρέσει. Όχι, γιατί πάντα συμφωνώ με σένα, το ξέρεις. Κάτι είπες, κάποιες για την Τέτα και συμφώνησα είπα μαζί σου. Ότι για τα μαλλιά. Είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς του Μέγκα. Ο Τρίφωνας ήταν το αγαπημένο παιδί του. Α, του εγώ διαφωνώ με αυτό. Παιδιά, τι λέτε τώρα, οι Τέτα παιδιά έχουν φύγει όλοι και δεν είναι εκεί πέρα. Μα ήταν και μάλιστα ήδη αγαπημένη του Μέγκα η Τέτα. Είναι δεν πάρα πολλά χρόνια αγαπημένη. Τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν θέλετε να ακούσετε. Είπα είναι αγαπημένη των μεγαλοστελεχών του σταθμού. Τι θέλετε να σα πω. Λοιπόν, λοιπόν, ανακάλυψε αν αυτό εννοείς η κυρία Κατραβά. Και είναι την τελευταία 5-6 χρόνια εκεί. Εγώ βλέπω μια γυναίκα η οποία ήταν μανικιουρίστα και έχει γίνει σταθμού. Μέσα εμένα θέλω να μου λύσει μια απορία. Μέχρι το τέλο του καλοκαιριού θα έχουμε γνωρίσει. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε γνωρίσει όλη την οικογένεια της Τέτας Καμπουρέλη. Έτσι, αυτό θέλω και εγώ να μάθω. Γιατί τώρα είμαστε με την ύφη, άντε και σε τι άλλο έχουμε πεθερά. Τρεις γιους έχει. Έχει τρεις γιους. Θα δούμε λοιπόν, όλες τις νύφες. Η Σοφία. Σοφία στην Πάρο. Φυσικά. Πού αλλού θα είναι η Σοφία. Σοφία Αλιμπέρτη. Εντάξει, μιλάμε για κορμάρα, έτσι. Αλιμπέρτη είναι top. Είναι από τις ωραιότερες παρουσιάστρες. Άσχετο τώρα που δεν κάνει κάτι, γιατί μάλλον δεν θέλει. Και καλά και με τα ωραιότερα πόδια. Έχει πάρα πολύ ωραία πόδια. Παιδιά, και συγγνώμη τώρα δηλαδή, αλλά δεν είναι και 20 χρονών η Σοφία. Το σώμα που έχει είναι απλά μακάρι να είμαστε εκπληκτικό. Και με δύο γιους. Και φαίνεται ότι δεν έχει γίνει φότοσο. Παιδιά, να το σημειώσουμε αυτό. Αλλά δεν έχει ανάγκη. Είναι φυσικό κορμί.
Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Αλιμπέρ παρακάτω έχει γυρίσει κατευθείαν. Βλέπω η Κολομβιανή που μπήκε ανάμεσα στο Σαμαρά και στη Φουρέιρα. Όχι, αυτό είναι, δεν το παίζουμε σήμερα. Όχι. Όχι. Είναι και τρία. Επειδή πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε ένα θεματάκι τεχνικό με το link, γιατί είχαμε την κυρία Γκολεμά, δεν εξαφανίσαμε τη γυναίκα, ναι. Δεν συνέβη. Λόγω ζέστης είχε μια μικρή αδιαθεσία, είναι όλα μια χαρά, αλλά δεν μπορούσαμε να την έχουμε στη συνέχεια κοντά μας, άρα δεσμευόμαστε ότι θα την έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές, γιατί τα αφήσαμε φρεντέπι μου στη μέση. Δεν μου είπες για τον Νίκο το Μουτσινά που θα πάει. Δεν μου είπες για τον Πέτρο που θα πάει. Δεν μου είπες τι θα κάνει το πρωινό του Μέγα, θα είναι 3 ή 5. Μέχρι την Έγκλιζα πει ο Χριστίνα μου που είναι πολύ ωραία εκεί πέρα και μας φιλοξενήσαν οι άνθρωποι. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ναι, Γιώργο κακό μου. Τι ήθελα να σου πω, τίποτα, ευχαριστήσω την Τέπη. Δεν σε ευχαριστήθηκατε πουλά μου. Θα τα πούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Καλή μου συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Πριν, επειδή έχω βάλει, έχετε βάλει τα τσουμπλέκια, ακούω τις μουσικές μας. Μπορείτε να βάλετε λίγο εθνική. Στη Βραζιλία ήρθα να κλείσουμε με γιορτή. Ξεκινήσαμε με γιορτή, να κλείσουμε με γιορτή. Θέλετε. Θέτε. Θέτε. Το ξέρω ότι θέτε και με τη μαγαπάτε και μου κάνετε τα χατήρια όλα. Το ξέρω πια. Μουά. Στη Βραζιλία ήρθα. Ελλάδα σ' αγαπώ, παντού σ' ακολούθω. Στη Βραζιλία ήρθα. Ελλάδα σ' αγαπώ, παντού σ' ακολούθω. Στη Βραζιλία ήρθα. Ελλάδα σ' αγαπώ, παντού σ' ακολούθω. Στη Βραζιλία ήρθα. Στη χώρα του Πελέ, όλα τα βλέπω μπλε. Στη Βραζιλία ήρθα. Να πάρουμε το Αυστραλό του μπα. Στη Βραζιλία ήρθα. Ελλάδα σ' αγαπώ, παντού σ' ακολουθώ. Στη Βραζιλία ήρθα. Στη χώρα του Πελέ, όλα τα βλέπω μπλε. Στη Βραζιλία ήρθα.